τη μηνιαία επιδότηση για την παροχή πρόσβαση στο ίντερνετ σε 72.000 πρωτοετής φοιτητές που θα εγγραφούν φέτος στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσαν από κοινού ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου στην αίθουσα Ελ Παπά του Υπουργείου Παιδείας. Η πρωτοβουλία για τη μηνιαία επιδότηση παροχής ίντερνετ σε όλους τους πρωτοετής φοιτητές εμπίπτει σε ένα σύνολο δράσεων που επιδιώκουν να φέρουν το αύριο στο σήμερα, όπως ανέφερε ο Νίκος Παπάς κατά τη συνέντευξη. Η εξοικείωση και η δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών στο διαδίκτυο είναι αυτονόητη, επισήμανε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Το διαδίκτυο κρύβει δυνατότητες και αξίες, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας, καθώς όπως είπε, ζούμε σε μια περίοδο ριζικών αλλαγών.